Να, ξεκίνηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα πάλι να με ακούσετε. Και ελπίζω θα φέρετε και κάποιους καινούριους συνεργάτες. Και σήμερα εμείς θα μιλήσουμε για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Αργίβα ίντερνετ. Με λένε Όλγα Παγκαδάεβα, είμαι επιμελητής της Ελλάδος από τη SkyVault Community και έχω επίπεδο expert σε αυτή την εταιρεία. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες κάτω αριστερά που εγώ είμαι με το Ανατολή Ιουνίτσκι, δημιουργό της τεχνολογίας SkyWay και δεξιά στο τεχνοπάρκο στο σταθμό υπεργρήγορο τρένο. Υπεργρήγορο Unibus. Είναι αέρια τρένα, καμιά φορά εγώ λέω, όταν μιλάω με τις συνεργάτες για να καταλαβαίνουν καλύτερα. Και πάλι φωτογραφίες από το τεχνοπάρκο που πήγαμε με τις συνεργάτες. Εδώ είναι φωτογραφίες από 2 χρόνια. Και να σας πω, πειράσαμε φανταστικά, πειράσαμε πάρα πολύ ωραίο. Κάναμε και βόλτα με το Unibus. Πιστεύω, ελπίζω ότι και φέτος θα πάμε εμείς, θα πάμε με τις συνεργάτες μου και να ευχαριστηθούμε, να απολαύσουμε τα έργα που έχουμε, που είμαστε ιδιοκτήτες, που έχει κάνει η εταιρεία με τη βοήθεια του καθενού από εμάς. Έτσι, ο καθένας από εμάς έχει βάλει εδώ το κάτι λεπτό, κάποιο... κάτι έχει βάλει και αυτό με την ανάπτυξη που κάνουμε εμείς και δημιουργήθηκε η εταιρεία και προχώρησε. Τώρα εμείς θα μιλήσουμε, πάμε τώρα στο θέμα μας. Είπαμε να σήμερα μιλάμε για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Και το πρώτο και βασικότερο, καταρχήν, να πούμε γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί μας χρειάζεται να αναπτυχθούμε. Εμείς, το βασικότερο πράγμα, να βγάζουμε χρήματα τώρα. Να μην περιμένουμε πότε η εταιρεία να μας δώσει τα μυρίσματα, πότε να μπορούμε να πουλάμε τις μετοχές μας, ή καλύτερα να μην πουλάμε, αλλά πάντα να παίρνουμε μυρίσματα. Μπορούμε να παίρνουμε χρήματα τώρα, ναι? Να δουλεύουμε στην εταιρεία, να έχουμε ανάπτυξη μεγάλη και το βασικότερο να δίνουμε και ευκαιρία και στους άλλους ανθρώπους να μάθουν τέτοια ευκαιρία, να έχουν και αυτή η ευκαιρία να, να κάνουν μέρος στην ανάπτυξη της τεχνολογίας μας. Εντάξει. Κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου στο δικτυακό marketing είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο στόχος. Τι θέλω να πετύχω. Αν θέλω να αποκτήσω μια μακροπρόθεσμη σταθερή επιχείρηση, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στην εφεύρεση συνεργατών. Αυτοί οι συνεργάτες να είναι τόσο αφοσιασμένοι όσο και εγώ. Και να θέλουν να επιτύχουν στην εταιρεία. Ναι. Δηλαδή, ψάχνουμε ανθρώπους παρόμοιους με εμάς. Γενικώς, είναι δικτυακό marketing και είναι πολύ ωραία δουλειά. Γιατί εμείς μόνιμοι επιλέγουμε με ποιον θέλουμε να συνεργαστούμε, με ποιον να συνεργαζόμαστε, με ποιον θέλουμε να βλέπουμε δίπλα μας, έτσι. Με όποιον δεν θέλουμε, απλά... δεν το επικοινωνούμε, έτσι. Δηλαδή, είναι φοβερή δουλειά. Όταν πάτε σε κάποια εργασία, αν κάποιος συνεργάτης δεν σας αρέσει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, μόνο να κάνετε υπομονή να τον βλέπετε δίπλα σας. Εδώ, εμείς μόνοι μας επιλέγουμε με ποιον να συνεργαστούμε. Και όταν εμείς αρχίζουμε και κάνουμε, βρίσκουμε ανθρώπους για συνεργασία, εμείς γινόμαστε sponsors. Και όταν, δηλαδή,
εμείς γινόμαστε σπόνσεροι και πρέπει να τους διδάσκω και πρώτα να κάνετε και εσείς το ίδιο και μετά να διδάσκετε και τους ανθρώπους σας πώς πρέπει να αναπτύσσουν την εταιρεία τους, πώς πρέπει να αναπτύσσουν το δίκτυο. Και κάθε σπόνσορος πρέπει να καταλάβει τα 7 σημαντικά πράγματα που οδηγούν στην επιτυχία. Το πρώτο είναι προορισμός στόχων. Πρέπει να ξέρουμε, να κάνουμε στόχο, να κάνουμε και να μάθουμε τους άλλους να κάνουν. Το δεύτερο είναι λίστα επαφών. Να έχουμε λίστα επαφών. Τρίτο, προγραμματισμός χρόνο. Το τέταρτο, πρόσκληση σε συνάντηση. Πέμπτο, παρουσίαση. Έκτο, συνοδεία. Δηλαδή, εμείς συνοδεύουμε τους ανθρώπους που είναι μαζί μας. Και 7, αντιμετωπίση αντιρρήσεων. Και να δούμε τώρα πιο λεπτομέρεια αυτά τα βήματα. Θέστε στόχους με έξυπνο σύστημα SMART. Η λέξη SMART σημαίνει έξυπνος. Έτσι, με ελληνική γλώσσα, έξυπνο. Γι' αυτό και είναι σύστημα μας είναι έξυπνο. Και το κάθε γράμμα έχει σημασία σε αυτή τη λέξη. Δηλαδή, κάνουμε ένα στόχο. Το στόχο κάνουμε από να σκεφτούμε αυτό που μας θέλουμε που να μας οδηγήσει. Ένα στόχος που να προχωράμε πάντα μπροστά. Και να το πω έτσι, όπως τριμάμε στο γαϊδουράκι για να περπατάει μπροστά, ένα καροτάκι μπροστά, αυτό είναι, σε εμάς θα είναι στόχος. Δηλαδή κάτι που να θέλουμε να προχωρήσουμε, να μας οδηγήσει μπροστά. Ο στόχος μας πρέπει να είναι S συνδεκριμένος, το γράμμα M μετρήσιμος, δηλαδή με μετρήσιμες παράμετρους, για να μπορούμε να αξιολογήσουμε. Το γράμμα A σημαίνει σχετικός εφικτός. Να είναι ρεαλιστικός ο στόχος μας. Έτσι. Το γράμμα R σημαίνει πραγματικός, απαραίτητος. Και να ταιριάζει με την αποστολή μας. Και το γράμμα T σημαίνει εδώ και τώρα. Δηλαδή πρέπει να περιορίσουμε χρονικά το περίοδο στο στόχο μας πότε να το τελειώσουμε, πότε να το φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, συνήθως εγώ κάνω παράδειγμα ένα σπίτι. Ας να πούμε να θέλουμε ένα σπίτι όχι κανονικό για τη ζωή, αλλά ένα εξοχικό σπίτι. Έχετε εσείς κανονικό απομένει και θέλετε ένα εξοχικό. Ο καθένας έχει δικό του στόχο. Έτσι, εγώ το κάνω σαν παράδειγμα. Εγώ θέλω ένα εξοχικό σπίτι. Να είναι στο βουνό. Μου αρέσει βουνό. Μου αρέσει αυτή τη θέα. Έχω μητρήσει πόσο να μου στοιχήσει να αγοράζω οικόπεδο και να φτιάξω το σπίτι. Βγάζουμε ένα ποσό. Ας περίπου να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο σπίτι, είναι εξοχικό αυτό, είμαι μου φτάσει 100.000. Έτσι. Το σκεφτόμαστε, είναι σίγουρα αυτός ο στόχος που να με κυλήσει, να με κάνει να με οδηγήσει, να με κάνει να προχωρήσω. Έτσι. Εγώ το θέλω εξοχικό σπίτι. Το θέλω, αγαπάω το βουνό, έχω καιρό να το σκεφτώ, έντοχο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα να σκεφτείτε πάρα πολύ. Είναι σίγουρο αυτό που θέλετε. Είναι σίγουρο αυτό που να είναι σαν καροτάκι σας μπροστά, όπως το από το γαϊδουράκι. Ναι, το πάμε, ξέρετε, στο γαϊδούρι, πως παλιά πήγανε στο ξυλάκι, κρυμάγανε καρότο. Και μπροστά, και το γαϊδούρι μπροστά συνέχεια βλέπει το καρότο και το περπατά έτσι. Και έτσι και εμείς βάζουμε μπροστά μας στόχο, κολλάω να κάνω σχέδιο το σπιτιού, μπορώ να ζωγραφίζω, μπορώ να βρω στο ίντερνετ και να εκτυπώσω, να κρεμάσω μπροστά μου, που είναι γραφείο μου, που είναι το κραβάτι σας, να ξαπλώνετε, να το βλέπετε, η θέα που θα είναι εκεί σε αυτό το σημείο, έτσι. Ας να μην έχετε επιλέξει ακόμα
να κάνετε έτσι από το ίντερνετ μία εικόνα που να σας αρέσει, που να σας τραβήξει αυτή η εικόνα, που να σας κάνει να προχωρήσετε, έτσι. Και το χρονικά πρέπει να περιορίσουμε ότι εγώ θέλω να έχω αυτό το σπίτι, να μαζέψω χρήματα, μήπως θέλει και χρόνο για το φτιάξιμο, αλλά να μαζέψω χρήματα για να το έχω μέσα σε 1,5 χρόνο. Έτσι, το σκεφτόμαστε. Είναι ρεαλιστικό 100.000 για 1,5 χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά ρεαλιστικό. Έτσι, ανάλογα στο καθένα. Ή κάποιος θα έχει για 2 χρόνια. Εντάξει, να κάνουμε για 2 χρόνια. 100 μήπως είναι πολύ. Σε 2 χρόνια είναι αρκετά 50.000 το χρόνο. Είναι, πιστεύω, αρκετά ρεαλιστικό. Να προχωρήσουμε. Καθορίστε βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος στόχους. Δηλαδή, όταν φτιάξαμε ένα μεγάλο στόχο, όπως είπα, ένα εξοχικό σπίτι, τώρα πρέπει να δούμε, εδώ λέει και 5 χρόνια, εντάξει, μήπως εγώ μικρό διάστημα πήρα 2 χρόνια, εγώ θέλω γρήγορα. Κάποιος θα θέλει γρήγορα, κάποιος θα θέλει μέσα σε 3 χρόνια, μήπως έχει και μεγαλύτερο στόχο, κάποιος σε 5 χρόνια. Αν θέλει να σκεφτείτε κάποιο στόχο σε 5 χρόνια. Κοιτάξτε, καταρχήν μην το σκέφτεστε ότι σε 2 χρόνια θα βγούμε στο ΙΠΕΟ και όλα τελειώνει. Η εταιρεία θα έχει και άλλα έργα. Καταρχήν θα μαζεύουμε μετά και επενδυτές για ντόπια έργα. Έτσι, σε κάποιες χώρες που θα χρειαστεί και εκεί. Μετά θα έχουν και άλλα έργα, οικολογικά σπίτια, κάτι και άλλα. Έχουμε πολύ πρόγραμμα. Γι' αυτό να έχετε πλάνο να συνεργάζεστε με την εταιρεία για πολλά χρόνια. Και πρέπει να κάνουμε στόχους για 5 χρόνια μπροστά. Να σκεφτούμε τότε πού πρέπει να φτάσετε σε ένα χρόνο, πόσο πρέπει να πάει. Αν περίπου, ας να κάνουμε για 5 χρόνια, αυτό το στόχο που έκανα 100.000, τότε στο πρώτο χρόνο πρέπει να μαζέψω 10.000. Το λιγότερο, έτσι. Εγώ νομίζω πολύ είναι για 5 χρόνια αυτό το στόχο. Μετά σε 6 μήνες τι πρέπει να κάνετε, στο πρώτο μήνα πρέπει να φτάσετε στο επίπεδο leader. Τώρα να αλλάξει το slide. Αργεί λιγάκι, θα σας στηρίξει σήμερα. Να κάνω, είπαμε, κίνηση στο ίντερνετ. Εντάξει, αυτό στο επόμενο slide θα έχει. Τώρα, για να προχωρήσουμε, τι άλλο πρέπει να κάνει, τι άλλο, τι να μας πρόξει να κάνουμε. Καλό, μπορούμε να ενημερώσουμε την οικογένεια και τους φίλους για το στόχο. Αυτό ένα το να μας οδηγήσει, να προχωρήσουμε προς αυτό. Και το άλλο, κάτι που είναι, να πούμε, όχι χαρατάκι, κάτι που να μας πρόχνει. Γιατί, κοιτάξτε, όταν εμείς πάμε σε κάποια εργασία, ξέρουμε ότι πρέπει να ξυπνήσουμε κάθε πρωί στις 8 η ώρα, ναι, και είναι νόμος και δεν μπορεί, τη βάζετε ξυπνητήρι κάθε μέρα και αυτό, γιατί πρέπει να είστε στη δουλειά στις 8 ή στις 9, τι ώρα ξεκινάτε. Στο δικτυακό μάρκετινγκ δεν έχουμε ότι κάποιος να ελέγχει πότε ξυπνάμε, πότε πάμε, πότε ξεκινάμε δουλειά. Πρέπει εσείς μόνοι σας να κάνετε πρόγραμμα στο εαυτό σας και να το σπρώχνετε το εαυτό σας μόνοι σας. Και αυτό είναι ένα σπρόξιμο που να σας βοηθήσει να προχωρήσετε για να πείτε στους φίλους και στην οικογένεια γιατί αν δεν θα το καταφέρετε, θα έχετε κάποια ντροπή και να σκεφτώστε ότι δεν το ντρέπουμε γιατί είπα στους άλλους και τώρα να μην καταφέρω, να μην το πάρω αυτό το σπίτι, ένα εξοχικό, αφού το είπα σε 2 χρόνια να κάνουμε εγγένεια εκεί, σε 2,5-3 χρόνια να κάνουμε γιορτή εκεί μέσα. Είναι κρίμα τώρα, ντρέπουμε να μην το καταφέρω, έτσι. Το να σκεφτώσετε αυτό και αυτό θα είναι για σας κάποιο πρόξιμο, κάτι που να σας βοηθήσει να προχωρήσετε. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχο σας. Αυτά και είπα πριν, ότι το όνειρο πρέπει να κάνετε στο στόχο, κάνετε
κάνουμε πρόγραμμα για πώς προχωράμε προς αυτό το στόχο. Ήταν το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο τι πρέπει να κάνουμε στο πρώτο μήνα να φτάσουμε στο επίπεδο leader. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολα. Απλά, αν κάνοντας κάθε μέρα βήματα, κάθε μέρα, να μην αφήνουμε για άλλες για ό,τι μέρα παραμέρα, κάθε μέρα, τότε στο πρώτο μήνα πολύ εύκολα φτάνουμε στο επίπεδο leader. Και στο δεύτερο μήνα, να μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο master. Είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά πώς το φτάνουμε σε αυτό. Βοηθάμε σε 3 καλύτερες συνεργάτες από αυτούς που έχετε να φτάσουμε στο επίπεδο leader. Και συν άλλους όγκους από το επενδυτές που έχετε, απλές επενδυτές, όλο αυτό θα σας δώσει το επίπεδο master. Ας να μην φτάσετε στο δεύτερο μήνα. Ας να φτάσετε στο τρίτο, τέταρτο, δεν έχει σημασία. Αλλά καλύτερα να κάνουμε στόχο στο δεύτερο, ας να φτάσουμε στο τρίτο. Έτσι, πρέπει να... Γιατί αν θα πείτε, αν να φτάσω στο τέταρτο μήνα στο επίπεδο master, τότε εσείς στο τέταρτο σίγουρα δεν θα φτάσετε. Δηλαδή, κάνουμε το πιο δύσκολο στόχο για να καταφέρουμε τουλάχιστον να φτάσουμε στο δίπλα, έτσι, λίγο πιο κάτω, να σημαντεύουμε το πιο δύσκολο, για να καταφέρουμε τουλάχιστον το λιγότερα. Αλλά αν θα να αφήσουμε χαλαρά, τότε δεν θα καταφέρουμε καθόλου. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Μόνο χτίζοντας προσωπικό δίκτυο, βοηθώντας τους συνεργάτες να κάνουν και αυτοί, να φέρνουν συνεργάτες να κάνουν δίκτυο, μόνο τότε θα έχετε επιτυχία και να φτάσετε στο στόχο σας. Γιατί βοηθώντας στους συνεργάτες θα βγάζουν και αυτοί χρήματα, ανεβαίνετε και εσείς αυτόματα. Και όταν οι εργάτες σας έχουν ενδιαφέρον, έχουν και αυτοί οι όνειρά τους και αυτά και προχωράνε και μετά δεν θα χρειαστούν σπρόξιμο ίσα-ίσα να σας δίνουν και σε εσάς να σας ανάβουν λιγάκι, αυτή είναι η επιτυχία. Με αυτό το τρόπο θα προχωρήσετε πιο γρήγορα. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρει κάθε σπόνσορος είναι να κάνει λίστα επαφών. Η λίστα επαφών είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της υπηρεσίας σας. Σε κάθε business που κάνουμε, που ανοίγουμε μια επιχείρηση, κάποιο μαγαζί, επιχείρηση, οτιδήποτε, χρειάζονται κάποια περιουσιαστικά στοιχεία. Χρειάζεται να έχετε ή δικό σας οίκημα ή χρήματα για τον οίκιο. Το περισσότερο συνήθως είναι ό,τι να είναι business χρειάζεται χρήματα. Η δάνειο να πάρετε γι' αυτό. Στο δικτυακό marketing αυτό είναι το καλό, ότι δεν χρειάζονται ούτε πολλά χρήματα, ούτε να έχετε δικό σας γραφείο, ούτε τίποτα. Δηλαδή και να αποτύχετε δεν χάνετε τίποτα. Έτσι. Αλλά πρέπει να κάνουμε σοβαρά σαν έχουμε βάλει χρήματα. Τότε μόνο να επιτύχετε. Και να ξέρετε, όσο πιο μεγάλη λίστα επαφών έχετε, γιατί αυτό είναι το περιουσιαστικό στοιχείο που το βάζετε στο business σας, όσο πιο μεγάλη λίστα επαφών έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα έχετε. Γι' αυτό να σκεφτείτε πολύ καλά, να δουλέψετε με τη λίστα επαφών σας, να κάνετε μέσα σε ένα τετράδιο, να μην βαριέστε, να μην το κάνετε στο τηλέφωνο, μην το σκεφτείτε ότι έχω ανθρώπους στο τηλέφωνο και είναι η λίστα. Όχι, να καθόσετε, ανοίγετε τετράδιο και αντιγράφετε από το τηλέφωνο στο τετράδιο. Γιατί ό,τι εγώ περίπου εδώ γράφω επαφή, από αυτή τη μεριά, οπότε όλο το τετράδιο έχω είναι με επαφές. Γράφω και τα στοιχεία εδώ, τα τηλέφωνο, τα email και κάποια άλλα στοιχεία που... Και σε αυτή τη λίστα γράφω τα χαρακτηριστικά στοιχεία για το κάθε άνθρωπο. Όταν μιλάμε, γι' αυτό βολεύει το τετράδιο, δεν μπορείτε να γράφετε... Και έχω ολόκληρο το τετράδιο αυτό σχεδόν, τελείωσα. Δεν μπορείτε να χωρέσετε στο κινητό σας και κάτι χάθηκε την κινητό, χάλασε κινητό, να χάσετε όλο το business. Το τετράδιο δεν πιστεύω να το χάσετε, είναι πάντα δίπλα σας, δεν χρειάζεται να έχετε Wi-Fi για να ανοίξετε, να δείτε εκεί.
Και είναι πολύ εύκολα να σημειώνεται και να σας πω αυτός ο παλιός ο τρόπος με το τράδιο, κλασικός ο τρόπος, είναι πάντα δουλεύει καλύτερα. Γι' αυτό να είστε πιο σοβαροί σε αυτά τα πράγματα. Μη φιλτράτε τις επαφές σας, μην αποφασίσετε για αυτούς. Όταν γράφετε λίστα, βάζετε όλους τους ανθρώπους, όλους όποιον έχετε στο τηλέφωνο σας, σε κάποια άλλα αντικείμενα. Μπορείτε να έχετε στα Messenger, στα Facebook, στα όποια έχετε κάποιους ανθρώπους, όπου έχετε, γράφετε όλους και μετά έναν-έναν κάθε μέρα παίρνετε τηλέφωνο. Όχι έναν-έναν, κάθε μέρα κλείνετε περίπου... Καλείτε σε πέντε... Κανονίστε να μιλήσετε με πέντε άτομα. Αν θέλετε να προχωρήσετε γρήγορα, μιλήστε με κάθε μέρα με πέντε άτομα. Αν θέλετε μισέα, τουλάχιστον τρία άτομα πρέπει να μιλήσετε. Αλλά αν μιλάτε με τρία άτομα από τους καινούριους, τότε να μιλήσετε και με δύο-τρία από το προηγούμενο. Δηλαδή, κάθε μέρα που εγώ παίρνω κάποιους ανθρώπους καινούριους και γυρίζω πίσω, γιατί σημειώνω με ποιον πρέπει να μιλήσω σήμερα, δηλαδή έχω και ημερολόγιο που σημειώνω, κάνω πρόγραμμα με ποιον θα μιλήσω σήμερα, ποιον παίρνω από τους καινούριους, δηλαδή καλό, έχω σημειώνω τηλέφωνα και με κάποιον έχω και ραντεβού, και ποιος είναι από τους παλιούς, από τους παλιούς βέβαια έχω ραντεβού, από τους καινούριους απλά έτσι στη τύχη παίρνω όποιον θα βρω αυτή τη στιγμή. Εγώ σήμερα σας λέω πιο αναλυτικά για να καταλαβαίνετε πώς πάει η δουλειά, γιατί άλλο είναι slide και άλλο πώς να σας να μοιράσω πώς κάνω και εγώ δουλειά. Καλά να έχετε και κάρτες σας με το λογότυπο της εταιρείας και είναι εύκολο αυτό να κάνετε, να πείτε σε μένα, να σας δώσω μακέτο της κάρτας που μπορείτε να βάλετε το όνομά σας και να εκτυπώσετε. Ή μπορείτε, τέλος πάντων, επικοινωνήστε μαζί μου, έτσι, για τις κάρτες. Και πολύ καλά όταν κάπου βρισκόμαστε, κάπου πάτε ή σε κάποια συνάντηση ή έτσι κάπου που βρισκόστε, απλά να αλλάζετε τις κάρτες, τα στοιχεία. Αν και ο άνθρωπος συνήθως αυτοί δεν έχουν, εγώ τα στοιχεία τους σημειώνω, εγώ δίνω τις κάρτες μου, τη κάρτα μου για μπορείς επικοινωνήσεις. Δεν είναι απαραίτητα να μιλάμε για την εταιρεία, για οτιδήποτε, έτσι. Πάω σε μια γενέθλια, να πούμε, έτσι. Με κάποιον κουβεντιάζω και λέω, θέλω να αλλάξουμε με τα στοιχεία κάποια μέρα να συναντηθούμε. Και το δίνω τη κάρτα μου και το γράφω αυτό το στοιχείο. Συνήθως όποιος παίρνει τη κάρτα μου και ρωτάνε πού δουλεύεις. Και να πω, λέω, να κλείσουμε ραντεβού, να σου πω, έτσι. Και κλείνω ραντεβού μετά μετά μου. Γι' αυτό είναι η επαγγελματική κάρτα, είναι πρόσωπό σας. Το φαίνεται ότι είστε επαγγελματίες, ότι είστε, δουλεύετε απλά σε κάποια εταιρεία σοβαρά, έτσι. Όταν έχετε κάρτα της εταιρείας. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Έτσι, όπως είπαμε, αν έχετε λίστα επαφών, θα έχετε, όσο πιο μεγάλη λίστα επαφών έχετε, τόσο πιο μεγάλο business θα έχετε. Μετά, όταν αν επιθυμείτε, μπορείτε και να έχετε κάποια σελίδα που απλά μόνο ονόματα θα βάζετε. Εγώ σημειώνω κατευθείαν εδώ για υποψήφιο συνεργάτη και υποψήφιο όπως το λένε, επιτητή. Ή συνήθως αυτοί που σίγουρα θέλουν να κάνουν συνεργάτες, γράφω τους και στην άλλη λίστα που ήδη έχω αυτοί που είναι συνεργάτες μου, για να βλέπω ποιος είναι συνεργάτης, γιατί καμιά φορά ξεχνιόμαστε. Όταν έχετε μεγάλη ομάδα, μετά το ξεχνάτε. Και με τους συνεργάτες περισσότερα επικοινωνείτε, για να έχετε ενδιαφέρον να αναπτυχθεί, να βοηθήσετε σε αυτόν να κάνει ό,τι έχετε κάνει εσείς. Το πιο εύκολο να το φέρνετε στο webinar που κάνουμε εμείς και στη παρουσίαση και σε αυτή την πέμπτη που κάνω εγώ για δικτύωση, για να ακούει και αυτός πώς να προχωρήσει το business. Μη σπαταλάτε τον χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Όποιος δεν επιθυμεί για συνεργασία, το αφήνετε. Το βρίσκεται πάντα ανθρώπους μόνο όποιος θα επιθυμήσει.
Όπως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν γιατροί, δάσκαλοι κλπ. Τα ίδια δεν είναι όλοι μπορούν να δουλεύουν στο δικτυακό marketing. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του. Και αυτό πιστεύω κατανοητό. Ο καθένας βλέπει αυτή την εργασία όπως επιθυμεί, όπως τον βολεύει. Ή κάποιος βλέπει σαν ευκαιρία να αποκτήσει εισόδημα, άλλος μπορεί να βλέπει σαν βοήθεια στο περιβάλλον. Έχω και τέτοιους συνεργάτες που θέλουν να βοηθήσουν στο περιβάλλον. Και χτες μίλωσα με έναν συνεργάτη που έχει αυτός έναν συγγενή. Πρέπει να το πω να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτός, κοιτάξτε, είναι vegan. Μόνο και μόνο σε αυτό για να κάνει το περιβάλλον καλύτερο. Ναι, δηλαδή και εμείς κάνουμε, και λέω και εμείς κάνουμε το ίδιο. Και εμείς κάνουμε, αναπτύζουμε εταιρεία για να σώσουμε όλο τον κόσμο. Για να σώσουμε την πλανήτη. Γι' αυτό ας να έχει ο καθένας την άποψή του. Όταν βλέπουμε μπροστά μας άνθρωπο που δεν έχει όρεξη να δουλεύει μαζί σας ή δεν θέλει και να επενδύσει, μπορούμε να πούμε έτσι. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίζετε κάποιος που θα θέλει να κερδίσει χρήματα. Ναι, και τώρα και μετά στο μέλλον. Και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σας δώσει κάποιες ανθρώπους και αυτό είναι πάλι μια ευκαιρία να μεγαλώσετε τη λίστα. Εσείς πάντα πρέπει να σκέφτεστε πώς να μεγαλώνετε τη λίστα σας. Έτσι. Και το βρίσκετε τρόπο και ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που να αρνηθούν, να συνεργάζονται, μπορείτε από αυτούς να βρείτε άλλους ανθρώπους. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Και αυτό πρέπει να ξέρουμε και να μην απογοητευτούμε. Γι' αυτό πάντα βρίσκουμε, ψάχνουμε απλά ανθρώπους που θα είναι μαζί σας. Ιωάννα, κλειστό. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους του. Αν βρίσκεται άνθρωπο που είναι... Βλέπετε ότι είναι πολύ καλός, πολύ κοντά σας. Τον αρέσει τα πάντα, σίγουρα αυτός θα έχει και δίπλα ανθρώπους παρόμοιους χαρακτήρες. Συνήθως οι άνθρωποι παρόμοιοι τραβιούνται μεταξύ τους. Και μπορεί να έχει και φίλους που θα ταιριάζουν με εσάς. Πάντα να ζητάτε τα στοιχεία των άλλων ανθρώπων. Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλήση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Ναι, βοηθάμε να αναπτύσσουμε πάντα την πρώτη γραμμή στο άνθρωπο. Ναι. Το δείχνουμε πώς να κάνουμε τηλεφωνική κλίση, πώς να κάνουμε εγγραφή. Δεν είναι τώρα και δύσκολο. Προπονηθείτε με τις συγγενείς να κάνετε παρουσίαση. Γιατί οι συγγενείς δεν να σας κρίνουν, ναι, και ακόμα και που δεν θα θέλουν να κάνουν επιτητές, απλά να κάνετε προπόνηση με τις συγγενείς σας, στην οικογένειά σας. Και να τους ζητήσετε να ακούσουν και να σας διορθώσουν, να σας βοηθήσουν να κάνετε καλύτερα. Έτσι. Δηλαδή, μια προπόνηση χρειάζεται, ένα μαθηματάκι για σας. Στο τρίτο βήμα που πρέπει να ξέρετε να κάνετε είναι προγραμματισμός χρόνου. Πρέπει όλοι να προγραμματίζουμε τον χρόνο μας. Είμαστε επαγγελματίες, όπως το είπα, έχουμε ένα ημερολόγιο που στο τέλος της εβδομάδας κάνουμε προγραμματισμό στην άλλη εβδομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι και σε μένα δεν αλλάζει προγραμματισμός, πολλές φορές αλλάζει, αλλά σε τι με βοηθάει, όταν έχω πρόγραμμα, περίπου κάποια στιγμή μπορώ να κουραστώ και απλά να ξαπλώσω για 1-2 ώρες. Μπορώ να ξαπλώσω, αλλά όταν να σηκωθώ, κατευθείαν ανοίγω εκεί, γιατί ξέρετε από το ύπνο ξεχνάστε, και κατευθείαν βλέπω το πρόγραμμα που είχα για σήμερα και προσπαθώ να κάνω αυτά που
είχα προγραμματίσει. Αν δεν θα είχα προγραμματίσει, όταν ξύπναγα δεν ήξερα τι να κάνω και να σπατάλαγα το χρόνο μου άδικα, έτσι, και περνά κυλάνε έτσι μέρες χωρίς να κάνουμε τίποτα. Όταν έχουμε προγραμματισμό, έχουμε συνέχεια βήματα. Σε αυτό είναι το βασικό, είναι προγραμματισμός, για να έχουμε συνέχεια βήματα, να έχουμε συνέχεια, να προχωράμε συνέχεια. Να εργάζεστε συστηματικά. Αυτό που σας είπα είναι πολύ βασικό πράγμα, γιατί αν μία μέρα να δουλεύετε, άλλη μέρα να δουλεύετε, κάθε φορά σαν ξεκινάτε από την αρχή, και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, είναι συστηματική εργασία. Όσο εσείς κάνετε, τόσο καλυτερεύετε. Κάθε φορά μου κάνετε καλύτερα. Στο τέταρτο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει κάθε σπόνσορος, να ξέρουμε να κάνουμε πρόσκληση και σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Όταν καλούμε πρώτη φορά τηλέφωνο, είναι πολύ βασικό, αν θα θελήσει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει ξανά με εσάς ή αν αναρνηθεί από το πρώτο στάδιο, έτσι, να ξεκολλήσει. Δημιουργείς τη θετική εντύπωση όταν μιλάτε. Να το πούμε πώς γίνομαι αυτά. Η κλίση είναι μία αρχή. Δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Πρέπει να έχουμε ένα πλάνο μπροστά μας, ένα σενάριο για κάποια πράγματα. Εγώ έχω και υπολογιστή πάντα ανοιχτό όταν μιλάω στο τηλέφωνο για να βλέπω κάποιες πληροφορίες για την εταιρεία. Υποστηρίξτε τη συνομιλία. Να δείτε τι ενδιαφέρον το άνθρωπο και να το κάνετε ομιλία στο ενδιαφέροντο το άνθρωπο. Πάντα να ψάξετε τι τον αρέσει και περισσότερα να κάνετε ερωτήσεις. Έτσι. Αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας όταν μιλάτε. Ρωτήστε τη γνώμη με τον άνθρωπο, το αρέσει όλους να πούνε, να λένε για τον εαυτό τους και για τη γνώμη τους. Περισσότερα να ακούτε. Έτσι, ακούμε περισσότερα, αν μόνο να σας ζητήσει άνθρωπος να πείτε κάποιες πληροφορίες, απαντάτε, έτσι. Αλλιώς, στέλνω μετά όλα στο συνεργάτη, δίνω το site που έχει και ελληνική γλώσσα. Συνομιλητή δεν είναι συνεργάτης ακόμα. Και το μετά λέω ότι να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που έχετε και ρωτάτε και εσείς, βοηθάτε στους ανθρώπους με τις ερωτήσεις και καμία φορά ρωτάμε τι ερωτήσεις έχετε. Τη γνώμη, χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, θετική ενέργεια μεταδίδετε. Παρόλο που ο άνθρωπος δεν σας βλέπει όταν μιλάτε, ακούει τη φωνή σας, νιώθει τη διαφυσή σας και είναι, όπως λέει εδώ, μεταδίνεται η ενέργεια. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Μπορείτε να πείτε αν επιθυμεί να τον στέλνετε πληροφορία στο mail ή στο κάποιο messenger όποιο υπάρχει. Αυτό εσείς ορίζετε. Εγώ το βάζω περισσότερο όλους στο Viber ή στο messenger Facebook. Γιατί αυτά έχω και στο κομπιούτερ. Και σε εσάς συνιστώ να φορτίσετε Viber στο κομπιούτερ σας. Είναι πάρα πολύ βολικό και από το κομπιούτερ να στέλνεις πληροφορίες πολύ πιο εύκολα. Βάλτε το εαυτό σας στη θέση του. Να σκεφτείτε πώς θα αντιδρούσατε εσείς στη θέση αυτόν τον άνθρωπο και προσπαθείτε να είστε και εσείς, δηλαδή μπορείτε να πείτε και εγώ στη θέση σας θα φοβόμουν, αλλά κοιτάξτε και τι ενδιαφέρον θα έχετε εσείς, τι συμφέρον θα έχετε. Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για επιτυχία σας, ενδιαφέρεται να κερδίσει. Πάντα να λέτε τι κέρδος θα έχει αυτός, τι επιτυχία θα έχει άνθρωπος, τι
Τι καλό για αυτό. Πάντα μιλάμε για συνομιλητή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πείτε το ευχαριστώ. Δημιουργήστε άνετα ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξιλόγιο, ένα στυλ. Αυτό έρχεται σιγά σιγά. Μετά, όσο σας λέω, μιλάτε τόσο πιο εύκολα σας φαίνεται αυτό και πιο καλύτερα, περισσότερα ανθρώπους έρχονται σε εσάς. Ακούτε το άτομο μέχρι το τέλος, μην το διακόπτετε. Να θυμάστε όλοι οι άνθρωποι αγαπούν να μιλάνε και δεν αρέσει όταν τους, αν τους διακόπτουν. Και εγώ καμιά φορά ξέρετε πώς έκανα μάθημα, πώς να μιλάω εγώ. Εντάξει, έχουμε και από την εταιρεία μαθήματα, αλλά καμιά φορά και σε εσάς παίρνουν από διαφορετικές εταιρείες. Και θέλω κάτι να ρωτήσω. Αρχινάω να ρωτήσω και με διακόπτουν και του λένε τα δικά της. Και αυτό νευριάζει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Και συνήθως γίνομαι αρνητική κατευθείαν. Και αυτό πράγμα μαθαίνει. Γι' αυτό να σταματάτε όταν μιλάτε, να κάνετε στάσεις. Όχι συνεχόμετα να μιλάτε, να κάνετε στάσεις. Μήπως ο άνθρωπος θέλει κάτι να πει. Έτσι, κάτι να ρωτήσει. Και μη μιλάτε πάρα πολύ. Έτσι, σε πρώτη συνομιλία μη μιλάτε πολύ. Δεν αποτούν σε όλες τις αιτήσεις, ναι. Κάποιος να πει ναι, κάποιος να πει όχι, αυτό είναι στο πρόγραμμα. Εμείς, η δουλειά μας, να ψάχνουμε ανθρώπους αυτές που να πούνε ναι. Αν θα λέγανε όλοι ναι, θα ήταν πάρα πολύ εύκολα, ναι. Και τότε θα πήγανε όλοι στο δικτυακό μάρκετινγκ. Θέστε στον συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Γενικώς, εμείς περισσότερα μιλάμε με ερωτήσεις. Ανοιχτές ερωτήσεις είναι διάφορες ερωτήσεις που να βοηθήσουν στον άνθρωπο να ανοίξει το εαυτό του, να ανοίγεται λιγάκι, να πει κάτι για τον εαυτό του. Σε αυτό επίσης εσείς μπορείτε να σημειώνετε. Εγώ όταν μιλάω έχω τετράδιο ανοιχτό πάντα και γράφω, σημειώνω για αυτόν τον άνθρωπο συνέχεια κάποιες πληροφορίες, κάποια που δουλεύει, που με την ασχολείται, το ενδιαφέρον. Συνήθως όλοι λένε μόνο τους. Όποιος δεν λέει, δεν το τραβάω πάρα πολύ, αλλά κάποιος ρωτάω και συνήθως λένε μόνο τους για το εαυτό τους. Εντάξει, λοιπόν, γιατί χρειάζεται ανοιχτές ερωτήσεις για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο και σε κάποιες περιπτώσεις θέλετε κάτι να σκεφτείτε εσείς πώς να προχωρήσετε με αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει κάποια δευτερόλεπτα που πρέπει να δουλέψετε μέσα στο μυαλό σας. Τότε τον κάνετε κάποια ερώτηση και όσο αυτός μιλάει, εσείς μπορείτε να σκεφτείτε με τι θα το πείτε στο επόμενο βήμα. Επίσης, να χρησιμοποιήσετε διερευνητικές ερωτήσεις. Αυτά σας βοηθούν από τη ονομασία, λέγεται, για να καταλάβετε αν το κατάλαβε ο συνομιλητής σας πιο πολύ στο βάφος, έτσι, την εταιρεία, το ρωτάτε, το καταλάβεις αυτό. Το είδατε σε τι ταχύτητα πάει, ότι είναι οικολογικό, ότι είναι αυτό, δηλαδή διερευνητικές ερωτήσεις που βοηθάνε να μάθουν την εταιρεία περισσότερα στο βάφος και να μάθει και το άνθρωπο περισσότερο στο βάφος. Έτσι. Και για προσωπικές μπορείτε να κάνετε ερευνητικές. Επίσης, ερωτήσεις που κλείνει τη συζήτηση. Συνήθως εγώ χρησιμοποιώ ερωτήσεις που απαντούν με απάντηση θα έχει ναι. Αυτό αργότερα θα δούμε αυτές τις ερωτήσεις. Και το κλείνω συζήτηση με αυτό αν αρέσει την εταιρεία και αυτά και λοιπά και να κάνουμε εγγραφή, να σας βοηθήσω να κάνετε εγγραφή, να σας βάλω στο Viber, να επικοινωνούμε, να σας στείλουμε πληροφορίες, θέλετε να σας κάνω μικρή παρουσίαση. Αυτά τελειώνω και το βασικότερο στο τέλος ρωτάω για επόμενο ραντεβού. Πάντα κλείνουμε τη συζήτηση με ορισμός επόμενο ραντεβού και κάνετε το πρόγραμμα. Γι' αυτό έχετε το ημερολόγιο που κλείνετε, υπογράφετε και στο εκεί γράφω και στο ημερολόγιο
γράφω για μέρα για να μην το ξεχάσω σε ποιον να πάρω. Γιατί δεν μπορώ όλοι το τράπι να γυρίζω κάθε μέρα. Γι' αυτό σημειώνω κατευθείαν στο ημερολόγιο. Τάδε ημερομηνία, τάδε ώρα πρέπει να πάρω σε αυτόν τηλέφωνο. Είναι πολύ βολικό. Βασικό σημείο. Ακούστε προσεκτικά το άτομο τι λέει. Προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάζετε από χαρτί. Να έχετε μπροστά σας σενάριο, να έχετε μπροστά σας πλάνο, αλλά όχι όλο το κείμενο. Έτσι δεν διαβάζουμε από το χαρτί, γιατί θα ακούσετε σαν ρομπότ. Στην αρχή μήπως και μετά, να σας πω, όταν θα δουλέψετε ένα μήνα έτσι, δεν θα κοιτάτε χαρτιά καθόλου. Απλά αν το φυγεί και κάποιο νέο, συμπληρώνεται κάποια στοιχεία. Περίπου προχθές μίλησε ο Γιουνίτσκι. Μας έδωσε κάποιες καινούριες πληροφορίες. Το σημειώνω αυτά, ναι. Που θα πάμε στο 15ο στάδιο. Πόσο καιρό 15ο στάδιο. Τι έχουμε, ότι έχουμε τρία καινούρια έργα, ναι, που το φτιάχνουμε τώρα. Όλα αυτά σημειώνουμε έτσι. Και έχουμε μπροστά μας. Στο 5ο βήμα πρέπει να μάθετε να κάνετε παρουσίαση. Η παρουσίαση, η αυτοπεποίθησή σας, το κλειδί της επιτυχίας σας. Όσο περισσότερα ξέρετε για την εταιρεία, τόσο περισσότερα εσείς θα τραβήξετε ανθρώπους. Θα έχετε επιτυχία, ναι. Γιατί για να ξέρετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, για να ξέρετε να μιλήσετε με τον άνθρωπο, να δώσετε κάποιες πληροφορίες, να κάνετε, να βοηθήσετε το, να φτιάξετε το όνειρο. Δηλαδή, αυτά είναι όλα πράγματα που να σας βοηθήσουν να περισσότερο να αποκτήσετε συνεργάτες. Προετοιμάστε το υλικό εκ των προτέρων, δείξτε αυτοποίηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Δηλαδή, τώρα μιλάμε όλα για την παρουσίαση. Αυτό το Telegram πρέπει να το βγάλω από το υπολογιστή. Στην επόμενη φορά να το βγάλω. Πρέπει να έχουμε προετοιμασμένο υλικό για την παρουσίαση. Αν είστε από το, κάνετε από το laptop ή tablet, έχουμε landing, έχουμε site, που είναι η ελληνική γλώσσα. Κοιτάξτε με ποιο να σας αρέσει να κάνετε παρουσίαση. Και στα landing έχουμε πάρα πολύ ωραίο υλικό. Έχουμε και φωτογραφίες που είναι 360 μοίρες στο Τεχνοπάρκο. Και έχουμε, έχω συνήθως κάνω παρουσίαση από το site κεντρικό το μεγάλο, εκεί που είναι για τεχνολογία. Μόνο εκεί που είναι για τεχνολογία φτάνει και μην το αργείτε πολύ. Μην αργείτε πολύ για το χρόνο να πούμε ακόμα. Ναι, και αν θέλετε, μπορείτε να έχετε υλικό και εκτυπωμένο. Από την εταιρεία έχουμε και μαγαζί που μπορείτε να παραγγείλετε κάποιες βιβλιαράκια της εταιρείας. Και τα φυλάδια που να σας δώσω εγώ με ελληνική γλώσσα, μικρά φυλάδια που μπορείτε να δώσετε στο άνθρωπο. Επίσης, ωραίο να έχουμε και να... για να διατηρήσουμε στυλ της εταιρείας. Το στυλό της εταιρείας έχουμε και σημαντάκια. Αυτό μας δίνουμε όταν φτάνουμε σε κάποιο επίπεδο. Τις κάρτες, τσάντες μπορούμε να εκτυπώνουμε, ημερολόγια, αυτά μπορούμε να εκτυπώνουμε όλα μόνοι μας. Ακόμα και το φλιτζάνι και αυτά όλα φτιάχνονται με το σύμβολο της εταιρείας. Η διάρκεια της παρουσίασης, αυτό ήθελα να σας πω, όταν κάνετε παρουσίαση εσείς μόνοι σας, μην αργείτε, κάνετε 15 λεπτά παρουσίαση. 45 κάνουμε μεγάλη παρουσίαση, αλλά όταν κάνω προσωπικά με τον άνθρωπο, δεν αργώ. Καλύτερα 15 λεπτά παρουσίαση και όλος ο υπόλοιπος χρόνος απάντηση σε ερωτήσεις. Έτσι. Γιατί όταν μιλάτε εσείς, δεν θα καταλάβει τόσο πολύ σας ο άνθρωπος, θα καταλάβει καλύτερα όταν θα απαντάτε στις ερωτήσεις του. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον το κολλησμένο σας και τα όνειρά του.
Αυτό είναι το βασικότερο, όχι τόσο πολύ να δώσει τις πληροφορίες για την εταιρεία, γιατί έτσι και αλλιώς από την πρώτη συνάντηση αυτός θα ξεχάσει πάνω από 50%. Ναι. Καλύτερα να τον στείλετε πάλι site που μπορεί με τη ησυχία μετά να διαβάζει, να κοιτάξει και τα βιντεάκια έχουμε βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους. Έχουμε και τα landing, σας είπα, με ελληνική γλώσσα και site με ελληνική γλώσσα. Αυτά όλα μπορείτε να στείλετε. Αν δυσκολεύεστε να ψάξετε μόνοι σας, καλέστε μου και να σας δείξω όλα. Αρκεί να έχετε όρεξη να δουλεύετε, να σας βοηθήσω και να κάνουμε μαζί και συνάντηση μέσω ίντερνετ. Μπορούμε να κάνουμε τριπλή κλήση, να είστε και εσείς παρόν και θα κάνουμε παρουσίαση. Ή αλλιώς παρουσίαση κάνουμε και κάθε Τρίτη, που να καλέσετε και το άνθρωπο, που είναι πιο εύκολο να μπαίνετε και όμως και εσείς για να βλέπει ο άλλος ότι μπήκατε και εσείς. Τώρα, σχετικά με αυτή την εικόνα που βλέπετε, τα όνειρα μας βοηθούν να δώσουμε στο άνθρωπο αυτό που επιθυμεί. Αυτό είναι το βασικότερο πράγμα πελάτη, να πούμε έτσι. Πρέπει να δίνουμε αυτό που επιθυμεί, να βοηθήσουμε, να τον δώσουμε ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Να μάθουμε το όνειρο και να λέμε πώς μπορεί να προχωρήσει πιο εύκολα με την εταιρεία μας και μετά μπορούμε να πούμε πώς πιο εύκολο και πιο γρήγορα αν θα χρησιμοποιήσει και δικτυακό μάρκετινγκ. Γενικώ για δικτυακό μάρκετινγκ δεν λέω σε όλου. Σιγά σιγά το βλέπετε πώς αν ταιριάζει σε αυτόν τον άνθρωπο ή όχι. Η εξωτερική εμφάνιση σα πειράζει την προσοχή των ακροατών. Πάντα πρέπει να είστε όλα OK. Να εννοείται ότι δεν θα σα πάρει σοβαρά άνθρωπο αν δεν θα είστε σοβαρά αντιμένοι. Κάντε σενάριο επαγγελματική συνάντηση, όπω κάναμε σενάριο και πλάνο της τηλεφωνικής κλήσης και το επαγγελματικής συνάντησης πρέπει να έχουμε πλάνο ή σενάριο. Όταν κάνουμε παρουσίαση, κάνουμε και σύγκριση της τεχνολογίας μας σαν οικονομικό, σαν οικονομικό, οικολογικό και πώς σας πω, ασφαλής και ασφαλής όχημα. Κάνουμε σύγκριση με όλα αυτά τα οχήματα και τη Τρίτη δείχνουμε αυτές τις σύγκρισεις. Μπορείτε να δείτε και έχουμε και στο site μας. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Θυμάστε, σας είχα πει, εγώ χρησιμοποιώ προς το τέλος συνήθως αυτές τις ερωτήσεις για να βοηθήσω μετά στον άνθρωπο να πάρει απόφαση για πακέτο να επιλέξουμε και για να κάνουμε εγγραφή. Αυτές οι ερωτήσεις, όπως λένε οι ψυχολόγοι, όταν άνθρωπος πολλές φορές λέει ναι, συμφωνεί με εσάς, έτσι και μετά θα συμφωνήσει, γίνεται θετικός και πιο εύκολα να συνεργαστεί με εσάς. Γι' αυτό είναι κάποιες ερωτήσεις που σου άρεσε η εταιρεία, το βλέπεις πώς το φαίνεται εδώ, πώς προχωράει. Να κάνουμε τώρα εγγραφή για να προχωρήσουμε, για να βλέπεις τα στοιχεία της εταιρείας και αυτά. Όταν αυτό και έτσι προχωράμε και να σου βοηθήσω να επιλέξουμε ένα πακέτο. Δηλαδή τέτοιες ερωτήσεις που θα 90% να σας πει ναι. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε η τεχνική του Βιεμίν Φραγκλίνου. Είναι μια τεχνική που μπορείτε, έτσι όπως να κάνετε σε κανονική συνάντηση και μέσω ίντερνετ. Αν σε κανονική συνάντηση παίρνετε δύο χαρτιά και στο ένα δίνετε αυτό να γράφει τα αρνητικά, να πούμε έτσι, κάτι που εμποδίζει στον άνθρωπο κάποτε που σκέφτεται και εσείς να γράψετε όλα πλεονεκτήματα της εταιρείας και κανονίστε να έχετε γράψει τουλάχιστον 15.
για να προσπεράσει τον άνθρωπο 2 με 3 φορές. Αν θα γράψει αυτός 4-5, παραπάνω δεν νομίζω να γράψει, να έχετε αρκετά περισσότερο, όπως βλέπετε εδώ ζυγαριά, να πάει ζυγαριά προς εσάς, προς τη φυτική απόφαση. Αν κάνετε μέσω ίντερνετ το ίδιο, γράφετε εσείς στο chat, αυτός γράφει τα αρνητικά, εσείς γράφετε τα πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα στέλνετε ένα στον άλλον και βλέπετε μετά μαζί και το μελάτε. Κατευθείαν να απαντήσετε και σε όλες αυτές σκέψεις που έχει ο άνθρωπος, αρνητικές σκέψεις, να μιλήσετε και να λύσετε τα προβλήματα. Τονίστε πλεονεκτήματα και τις προοπτικές, τις επενδύσεις στο έργο μας, όπως βλέπετε εσείς. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, όταν λέτε και το δικό σας γνώμη, πώς το βλέπετε εσείς το έργο σε μερικά χρόνια, την εταιρεία και το έργο. Ωραίο να μοιραζόμαστε. Πάντα να έχετε φυτικά συναισθήματα και ενέργεια. Όλοι οι άνθρωποι αγαπούν φως, αγαπούν ζεστασιά, αγαπάνε ανθρώπους που τους δίνουν φυτική ενέργεια και τραβιούνταν σε αυτούς τους ανθρώπους. Η τεχνολογία πωλήσεων είναι καλύτερη μεταφορά. Αν όμως δεν ξέρετε να οδηγήσετε αυτό το μεταφορικό, δεν θα σπάει πουθενά. Όπως αυτοκίνητο, χωρίς να μάθετε οδήγηση, δεν μπορείτε να οδηγήσετε. Έτσι και δικτυακό μάρκετινγκ, αν δεν θα κάτσετε και να μάθετε και να κάνετε αυτή τη σειρά, όπως σας έχω πει, δεν θα προχωρήσετε και να απογοητευτείτε, να πείτε μετά ότι δεν δουλεύει. Γι' αυτό θέλει λιγάκι μάθημα, εξαιρετικά αφού υπάγγελμα πρέπει να κάνετε μάθημα, αλλά δικτυακό δεν είναι τόσο πολύ, δεν χρειάζεται να κάνετε πανεπιστήμιο 5 χρόνια. Με δοκιμές, με συνέχεια αυτή, να προχωρήσετε με αυτά από το με τα βήματα, συν διαβάζοντας από το site πληροφορίες και όλα αυτά, προχωράτε και γίνεστε πάρα πολύ γρήγορα επιτυχημένος. Και στο έκτο βήμα, τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνει την πιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Ναι. Όσο περισσότερα μαθαίνετε εσείς, τόσο περισσότερα προχωράτε και περισσότερους επενδυτές θα μαζεύονται γύρω από εσάς. Η αρχή είναι πιο δύσκολη, αλλά όλοι πειράσαν αυτή η αρχή. Καμιά φορά εμείς βλέπουμε στις επιτυχημένους που είναι πολύ ψηλά, που έχουν μεγάλες ομάδες και λέμε, αυτός είναι ωραίο, βέβαια, αυτός πώς να μαζεύει με τη μία ομιλία, γράφει 10 ανθρώπους κατευθείαν. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι και αυτός ξεκίνησε κάποτε από το μηδέν, και αρχή ήταν δύσκολη και για να φτάσει εκεί δεν το σκεφτόμαστε εμείς τι εργασία έχει κάνει για να φτάσει εκεί που πρέπει. Όπως είναι, ξέρετε, ένα iceberg, νομίζω iceberg και στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή αυτό παγόβουνο που βγαίνει από τον θάλασσα, είναι στις κρύες θάλασσες, στα ωκεάνια. Εμείς το βλέπουμε αυτό βουνό που είναι πάνω από το νερό, ό,τι είναι κάτω από το βουνό, συνήθως αυτό είναι παγόβουνο, αυτό κάτω από το νερό είναι πολύ πιο μεγαλύτερο παραπάνω. Αυτή η δουλειά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για να φτάσει εκεί, για να φαίνεται μόνο αυτό που βλέπουμε που έχει φτάσει, για να φτάσει εκεί δεν το βλέπουμε, δεν σκεφτόμαστε, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι εργασία έχει κάνει για να φτάσει εκεί που είναι. Και πάντα εσείς μπορείτε να είστε και εσείς τέτοιο παγόβουνο που να βγαίνει ψηλά από το νερό, που να φαίνεται και να είναι πολύ διάσημο. Στηρίξτε την επαφή σας, στείλτε στον συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Γι' αυτό έχουμε και τετράδιο που γράφουμε συνέχεια για τους ανθρώπους
αυτά που τους ενδιαφέρει και σε σχέση με αυτά στέλνουμε πληροφορίες στον άνθρωπο και συνήθως είναι σχεδόν τα ίδια, σε κάποιους μερικούς μπορεί να είναι κάποια πράγματα δεν το στέλνω, περίπου για δικτυακό, δεν στέλνω σε όλους τους ανθρώπους. Και βλέπω σιγά σιγά αν ο άνθρωπος είναι έτοιμος να καταλάβει αυτό είδος συνεργασίας. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει νέους πελάτες. Ναι, πρέπει να ορίζετε και ώρες διασημότητας, πότε μπορείτε να συνεργαστείτε, να δώσετε χρόνο στις συνεργάτες σας, να εξυπηρετείτε τις συνεργάτες και να το λέτε ποιες ώρες εσείς είναι ανοιχτοί. Αλλά συνήθως και εγώ λέω να κλείνουμε ραντεβού, το κλείνουμε όλους ραντεβού, γιατί όποια ώρα καπνίζεις το καφένα, να σου πω έτσι, εγώ συνήθως είμαι αποσχολημένη και το απλά το κλείνω τηλέφωνο, γι' αυτό μη θυμώστε όταν σας κλείνω τηλέφωνο, γιατί μπορεί να είμαι αυτή τη στιγμή στη συνομιλία, στην παρουσίαση, στο webinar, γι' αυτό αναγκαστικά κλείνω τηλέφωνο όταν δεν μπορώ να μιλήσω. Και μετά παίρνω και κλείνω με ραντεβού ή το απαντάω στις ερωτήσεις. Αλλά πάντα εξυπηρετώ τους ανθρώπους όποιους με έχει πάρει, τους ξαναπαίρνω πίσω. Η στρατηγική και η τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές. Όταν θα κάνετε όλα αυτά τα βήματα που είχαμε πει, να ξέρετε να κάνετε στόχο, λίστα επαφών και τα βήματα, καθημερινά βήματα, θα είστε 100% επιτυχημένος δικτυωτής, γιατί όταν κάνετε όλα με το πρόγραμμα και έτσι όπως πρέπει, θα είστε πάντα μπροστά. Αυτό πρέπει να καταλάβετε, ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να είναι ψηλά πάνω στο επίπεδο expert, top expert και sky expert, αρκεί να κάνετε αυτά τα τρία πράγματα, αυτά τα βασικά. Και τώρα να πούμε και άλλα βήματα. Και θα είστε διαφορετικό να ξεχωρίσετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί δεν πετυχαίνουν στο δικτυακό μάρκετινγκ, γιατί επειδή σας είπα, αυτή η εργασία σε ελεύθερο χρόνο και με τη φίλησή μας, δεν μπορούμε να οργανώσουμε το εαυτό μας, παρόλο που φαίνεται, είναι το πολύ εύκολη δουλειά. Κάνω ό,τι θέλω. Γι' αυτό είναι και δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη, γιατί δεν είναι πάντα θέλουμε. Και πρέπει συνέχεια να οργανώνουμε το εαυτό μας, να το λέμε ότι πρέπει να το κάνω και να κάνω πρόγραμμα. Μόνο το πρόγραμμα μας πρόχνει και το όνειρο που έχουμε μπροστά μας, το στόχο μας. Και τότε προχωράμε. Ναι, συγγνώμη, εγώ το μιλάω ακόμα για αυτό, γιατί άλλαξα το slide. Και τότε προχωράμε. Μόνο έτσι. Αλλιώς δεν θα προχωρήσετε και δεν θα φτάσετε πουθενά. Μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Όταν βρήκατε έναν συνεργάτη, το πελάτη, δεν είναι συνεργάτης ακόμα, έναν συνεργάτη, να τον παίρνετε τηλέφωνο πρώτες μέρες συνέχεια, μην τον αφήνετε να κρυώσει. Αν μπορείτε να κλείνετε κατευθείαν μαζί του, να κάνει την εγγραφή την άλλη μέρα, επάλυψη και πληρωμή, κατευθείαν. Όσο αφήνεται το άτομο, πώς το λένε, κρυώνει αυτός και μαζεύει πολλά αρνητικά, μαζεύει μετά πολύ δύσκολα. Δηλαδή, αν μετά από την παρουσίαση, εσείς δουλέψατε πρώτη μέρα μαζί του, κάνετε επαφή μαζί του, κάνετε εγγραφή μαζί του και όλα αυτό, θα έχετε επιτυχία 70%. Αν αφήνετε 4 μέρες μετά από την παρουσίαση, 23% πέφτει ποσοστό, βλέπετε. Αν αφήνετε 10 μέρες, 7% έχει κρυώσει τελείως, δεν τον ενδιαφέρει πια. Και αυτό το έχω δοκιμάσει. Γι' αυτό μην βαριώσετε, μην λέτε αύριο. Όχι, αν θα κάνετε αύριο, το χάσατε το άνθρωπο. Όταν καλείτε στην παρουσίαση, κατευθείαν να κάνετε εργασία μαζί του. Η δεύτερη επιτυχία έχει επιτυχία 90% όταν κάνει την κατευθείαν.
Δεύτερη επαφή. Μιλήσατε, κάνετε το ίδιο. Γι' αυτό μην παίρνετε πολλά άτομα μαζί. Ας να κάνετε τρία άτομα την ημέρα καινούρια. Και την άλλη μέρα πάλι αυτά τα τρία άτομα πρέπει να το μιλήσετε. Και αν δεν προλαβαίνετε από τα καινούρια, να πάρετε δύο την επόμενη μέρα. Αλλά το βασικότερο πρώτα κάνουμε με αυτούς που έχετε κάνει πριν. Οι καινούργοι δεν ξέρουν ακόμα και αυτά να περιμένουν. Τηλεώστε με αυτά που έχετε ξεκινήσει και μετά παίρνετε καινούριους. Η γνώση σας εμφανίσει στα επιχειρηματά σας. Όσο είστε διαβασμένοι για την εταιρεία και γνώση, τα φαίνεται όταν εσείς πώς να ξέρετε να κάνετε απαντήσεις σε ερωτήσεις. Και πρέπει να ξέρετε να δουλεύετε με πιο κοινές αντιρρήσεις. Εγώ λέω αυτά πολλές φορές. Σήμερα, επειδή έχει περάσει ο χρόνος το webinar, δεν θα σταματήσω εδώ. Πάντως πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε απαντήσεις σε αντιρρήσεις και μη φοβάστε αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε ατόμου έχετε στο ενδιαφέρον για την επιχείρηση. Την επόμενη φορά εγώ για άλλα πράγματα να μιλήσω λιγότερα και περισσότερα να αφήσω χρόνο για αντίρρηση. Κάτι άλλο. Εγώ έτσι κάθε webinar, παρόλο που είναι το ίδιο θέμα, το κάποιο θέμα ανοίγω περισσότερα, γι' αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλές φορές. Και βάφος έναντι πλάτος, γιατί οι άνθρωποι αποτυχάνουν. Αποτυχάνουν γιατί είναι όπως το δεξί φωτογραφία. Δεξί, βλέπετε ότι έγραψε όλους στην πρώτη γραμμή, όλοι είναι επενδυτές και δεν έχει κάνει κανέναν συνεργάτη, δεν έχει αναπτύσσει και όταν θα τελειώσουν να πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα έχει πια εισόδημα. Πρέπει να βοηθήσει το καθένα να πούμε ότι μπορούν να βγάζουν χρήματα και τώρα, να βρούμε ανθρώπους διάμεσα από αυτούς, πόσο 10 άτομα, πόσο έγραψε, 3, 4, 5 να βοηθάμε. Δηλαδή, γενικώς πόσο θέλουν, εγώ περίπου λέω από τα στατιστική πόσο θα θέλουν, να τους προχωρήσουμε, να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν, να φτιάξουμε δίκτυο από αυτούς τους ανθρώπους, να τους ανεβάσουμε, να κάνουμε έτσι για να βγάζουν αυτοί χρήματα. Πάντα σκεφτόμαστε να βοηθάμε στους συνεργάτες να βγάζουν αυτοί χρήματα. Όταν βγάζουν αυτοί, ανεβαίνετε και εσείς, βγάζετε και εσείς. Να βοηθήσουμε, αυτό τώρα για το αριστερό, αριστερή ζωγραφιά σας λέω, εικόνα. Βοηθάμε τουλάχιστον σε τρία επίπεδα στο βάφος. Τους μαθαίνουμε και τον πρώτον περισσότερα πώς πρέπει να μάθει τους υπόλοιπους. Αλλά καμιά φορά έτσι στις πρώτες γραμμή ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει συνεργασία, αλλά μήπως ο δεύτερος, τρίτος θα θέλει να αφαιρούμε σε αυτούς χρόνο. Να τους μάθουμε πώς πρέπει να κάνει βήματα όλα, πώς να κάνει όλα ό,τι σας έχω πει στο δικτύωση και σας εύκολα απλά καλείτε ανθρώπους για να ακούσουν την Πέμπτη πώς να αναπτύσσουν αυτό το, πώς το λένε, αυτή τη δουλειά. Και μην νομίζετε ότι έχω ακούσει και δεν είναι όλα τα ίδια. Έχουμε ακούσει όλοι, αλλά αν δεν θα ακούσουμε πάρα πολλές φορές και δεν θα κάνουμε συνήθεια αυτό που τώρα σας λέω και δεν θα κάνουμε βήματα για αυτό, δεν λέει τίποτα. Πολλές φορές εμείς ξέρουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να ακούμε, για να θέλουμε να κάνουμε, για να προχωρήσουμε και τότε θα έχετε επιτυχία. Και να πούμε τώρα 4 βήματα συστήματος επανάληψης. Δηλαδή, λέγαμε τώρα τι πρέπει να κάνει κάθε σπόνσορας και αυτά τα βήματα, τώρα 4 βήματα που κάνει με το κάθε πελάτη, με κάθε άνθρωπο που το έχει μέσα στη λίστα του. Στο πρώτο βήμα, πρόσκληση, δηλαδή κάνουμε πρώτο τηλεφώνημα και καλούμε στη παρουσίαση. Στο δεύτερο βήμα, την παρουσίαση. Πάλι, τη Τρίτη έχουμε παρουσίαση στις 8 η ώρα. Αν θα επιθυμείτε καλοκαίρι να κάνουμε πιο αργά, να μου το πείτε. Αλλά να λέτε νωρίτερα, γιατί τώρα περίπου να στείλω πρόγραμμα στην εταιρεία την επόμενη εβδομάδα για το επόμενο μήνα, για το Ιούνιο. Πριν την παρουσίαση, καλούμε πάλι στο άνθρωπο, επιφημίζουμε ότι θα έχουμε σήμερα παρουσίαση, άκουσέ το και μετά την παρουσίαση σε παίρνω τηλέφωνο.
έτσι, να απαντήσω στις ερωτήσεις. Γι' αυτό και προσπαθώ κάνω λίγο νωρίτερα, για να έχετε χρόνο μετά να τηλεφωνήσετε, να επικοινωνήσετε. Έτσι, στις 9 η ώρα μπορείτε να κάνετε τηλέφωνο στον άνθρωπο, δεν είναι αργά. Αν θα κάνουν ακόμα νωρίτερα webinar, μερικοί λείπουν τέτοια ώρα, γι' αυτό κάπως δεν ξέρω, βρήκα αυτό 8 η ώρα, μου φαίνεται ότι είναι πολύ σωστή ώρα. Μετά από την παρουσίαση, απαραίτητα παίρνουμε τηλέφωνο, θα είστε και εσείς παρόν στο παρουσίαση για να ακούσετε εκεί, να θυμάστε τι είναι, για να μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Κάνετε ερωτήσεις στο τηλεφώνημα, στο τηλέφωνο. Διευκρινητικές ερωτήσεις, ναι. Το διευκρίνουμε αν κατάλαβε ο άνθρωπος καλά όλα. Κάνουμε ερωτήσεις γενικώς με την απάντηση ναι, έτσι. Χρησιμοποιούμε όλα αυτές οι τακτικές που λέγαμε πιο πάνω. Αν δεν θυμάστε, να ξαναδείτε την άλλη Πέμπτη. Χρησιμοποιούμε άλλες ερωτήσεις. Δηλαδή, μιλάμε με τον άνθρωπο, το φέρνοντας στην εγγραφή και επιλογή το πακέτο. Ναι. Αν χρειάζεται, βοηθάμε να κάνει επαλήφευση. Και στο τρίτο βήμα, όταν το κάνουμε όλα, κλείνουμε και το πακέτο, πληρώνει πακέτο, συνέχεια υποστήριξη. Δηλαδή, στέλνουμε πληροφορίες, επικοινωνούμε, μιλάμε, αν μήπως αφιλήσει να φέρνει ανθρώπους στην εταιρεία. Έτσι. Και αυτά τα τέσσερα βήματα συνέχεια κάνουμε και κάνουμε. Όταν να κάνετε αυτά τα βήματα, δηλαδή προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας. Αυτά τα βήματα επαναλαμβάνετε με το κάθε άνθρωπο τα ίδια και τα ίδια, θα σας φαίνεται μετά πάρα πολύ εύκολα και δεν θα καταλάβετε πώς θα φτάσετε στην επιτυχία. Όλο αυτό σας ανεβάζει, ανεβάζει μπροστά, σας προχωρεί μπροστά, ανεβάζει πάνω και φτάνετε στην επιτυχία. Τελειώσαμε εμείς σήμερα. You win the world wins. Εσύ κερδίζει, όλος ο κόσμος κερδίζει και από την εταιρεία μας σίγουρα θα κερδίζει όλος ο κόσμος, γιατί θα έχει μια οικολογική τεχνολογία που θα χρειαστεί σε όλο τον κόσμο. Αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε μου εδώ. Εγώ σταματάω την εγγραφή. Γράψτε μου ερωτήσεις που έχετε.